Ο Χανιάκη και Εργοτέλης αναμετρήθηκαν στο κήπεδο των περιβολίων σε ένα φιλικό παιχνίδι που αποδείχθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. 4 τα γκολ που σημειώθηκαν, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Ένα παιχνίδι που το δεύτερο κύριο ημίχρονο διεξήχθη υπό το φως των προβολίων στο κήπεδο των περιβολίων, το οποίο τηρουμένων των αναλογιών μάζεψε αρκετό κόσμο. Εδώ βλέπετε και τους Blue Boys, οι οποίοι έδωσαν μια ξεχωριστή νότα στον αγώνα. Πρώτη φάση στην αναμέτρηση στο 12ο λεπτό με τον Καρέλη να πρωταγωνιστεί, και αφού η φάση κράτησε για μερικά δευτερόλεπτα μέσα στην περιοχή του Αθλητικού Ομίλου Χανιά, ένα σούτ λοιπόν από τον Καρέλη στην αγκαλιά του Καλογεράκη. Ο ΑΟΚ θα ανοίξει το σκορ στο 15 μετά τη λάθος απόκρουση από το Σαρή. Μπάλα φτάνει στον Αντωνόπουλο, ο οποίος εκτελεί τον Καβουσάκη. 1-0 λοιπόν τα Χανιά στην πρώτη ευκαιρία που δημιουργούν, σκοράρουν με τον Αντωνόπουλο, αξιοποιώντας το λάθος στην άμυνα του Εργοτέλη. Εδώ ξανά το λάθος και ο Αντωνόπουλος από το σημείο του πέναλτι. 1-0 τα Χανιά στο 15ο λεπτό. Επόμενη φάση το 19 από ένα φάουλ που εκτελεί ο Φραγκουλάκης. Μπάλα θα περάσει τελικά, θα καταλήξει out. Επόμενη φάση καλύτερη στο 30ο λεπτό για τον Εργοτέλη. Πρωταγωνιστής ο Κατσικοκέρης. Υπό την πίεση του Τσιμπανάκου θα σουτάρει άστοχα. Στο 35 ο Φραγκουλάκης θα βρει τον Καρέλη και φαγέ, το οποίο θα σταματήσει στο δεξί δοκάρι της εστίας στο Καλογεράκι. Μεγάλη φάση για τον Εργοτέλη. Δεν θα μπει όμως τον γκολ ούτε σε αυτή την ευκαιρία. Αλλά με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο Εργοτέλης θα πετύχει τελικά το 1-1. Αδράνησε η άμυνα του Αθλητικού Ομίλου Χανιά και ο Ρέτζας από πάρα πολύ κοντά δεν αστόχησε. Ισοφάρισε λοιπόν για τον Εργοτέλη. Εδώ ξανά τον γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Εργοτέλης μπήκε φουριόζος με την ελπίδα να καθαρίσει τον αγώνα. Ευκαιρία στο 49 με τον Κατσικοκέρη. Το γκολ δεν θα έρθει. Φτάνουμε στη φάση του 56 από τη σέντρα του Σασιασβίλη. Ξανά ο Κατσικοκέρης με αυτή την κεφαλιά θα στείλει την μπάλα out. Στο 59 ο Εργοτέλης πάντα στο προσκήνιο. Εξαιρετική παλιά από τον Φραγκουλάκη. Δεν θα μπορέσει ο Καρέλης. Παρότι γύρισε ωραία την μπάλα, ο Κορδονούρης θα την πετάξει σε κόρνερ. Συνέχεια στις ευκαιρίες για τον Εργοτέλη στο 61ο λεπτό με τον Καρέλη. Να σουτάρει, αλλά ο Καλογεράκης με έναν εντυπωσιακό τρόπο, όπως είδατε, έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Ενώ βέβαια οι άνθρωποι του Αθλητικού Ομίλου Χανιά διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ πάνω στον Καμπιόνι. Δεν δόθηκε από τον Ντοκάκη που δεν απέφυγε τα λάθη. Επόμενη φάση το 64 δοκάρι για τα Χανιά με τον Ανογιαννάκη. Χάθηκε ευκαιρία για το 2-1 για τον ΑΟΚ, όπως και στην επόμενη φάση με τον Κορδονούρη να είναι ο πρωταγωνιστής, ο οποίος κόντεψε να ευστοχήσει κόντρα στην προηγούμενη του ομάδα. Δεν τα κατάφερε ωστόσο. Εδώ βλέπετε πάντα τους Blue Boys, οι οποίοι δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο γήπεδο των περιβολίων με τα συνθήματά τους. Ο Εργοτέλης θα πετύχει το 2-1 τελικά. Στο 73, με αυτόν εδώ τον τρόπο, ο Ευαγγέλου κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα του Ευστρατείου, ο οποίος προηγουμένως είχε αποκρούσει εδώ, όπως βλέπετε, το σουτ από τον Χαλκαδάκη. Το γκολ για τον Αθλητικό Όμιλο Χανιά έρθει στις καθυστερήσεις με τον Βεστάκη. Με τους παίκτες ωστόσο του Εργοτέλη να φωνάζουν ότι το έπραξε με το χέρι ο σκόρερ του Αθλητικού Ομίλου Χανιά. Ακολούθησαν, όπως βλέπετε, οι διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων προς τον Ντοκάκη. Το γκολ σε πρώτη φάση μέτρησε. Στη συνέχεια ο Χανιώτης ρέφερε πήρε πίσω την απόφασή του και ανετράπη εκ νέου μετά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από τον Αθλητικό Ομίλο Χανιά. Σε κάθε περίπτωση το γκολ μέτρησε 2-2 το τελικό αποτέλεσμα στα περιβόλια. Θεωρώ ότι ήταν καλό το επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο ρυθμός ήταν καλός. Όσοι παίκτες παίξαν προσπαθήσανε. Ούτως ή άλλως έτσι το είχαμε σχεδιάσει. Να πάρουν ένα μεγάλο μέρος κάποιοι παίκτες σήμερα εδώ και αύριο σε ένα άλλο παιχνίδι όπου προέρχονται από ένα τραυματισμό και θέλαμε να πάνε μια μέρα πίσω ακόμη κάποιοι άλλοι παίκτες. Το αποτέλεσμα νομίζω ότι δεν έχει καμιά σημασία. Από κάποια νεότερα παιδιά, μικρότερα σε ηλικία που έχουμε απαιτήσεις, περιμένουμε να δείχνουν μεγαλύτερη σοβαρότητα, περισσότερη υπευθυνότητα σε τέτοιου είδους παιχνίδια, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι που θα τους δίνεται η δυνατότητα για να φτάσουν να μπουν στην πρώτη ομάδα και να αγωνιστούν. Παρ' όλα αυτά είμαι ευχαριστημένος. Ήταν καλή η σκέψη μας να έρθουμε να παίξουμε με τον αντίπαλο εδώ, μια ομάδα που έδειξε πολύ καλή οργάνωση. Μια ομάδα η οποία
Δεν σας κρύβω, δεν ξέρω αν το είδατε εσείς ή όχι. Προπονητές βέβαια εμείς τα παρατηρούμε και με τον τρόπο που έπαιξε και με το σύστημα που έπαιξε. Η οργάνωσή της ήταν από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο λεπτό, τουλάχιστον στην αμυντική λειτουργία, πολύ καλή και πολύ σωστή. Για μας ήταν ένα σπουδαίο φιλικό. Παίζαμε μια ομάδα δύο κατηγορίες πάνω από εμάς. Πιστεύαμε πριν το παιχνίδι ότι μόνο θετικά πράγματα μπορούμε να εισπράξουμε απέναντι σε ένα τέτοιο αντίπαλο. Πραγματικά είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια καταρχήν που κάνανε οι παίχτες. Είμαι ευχαριστημένος και από τη λειτουργία που είχαμε σαν ομάδα. Και στο κομμάτι αμυντικό και στο κομμάτι επιθετικό, παρόλο ότι δεν είχαμε την οριμότητα και ίσως το άγχος παραπάνω κάποιες φορές που βγήκαμε με καλές συνθήκες να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Όμως μέσα από αυτό το παιχνίδι μας δίνεται και η ευκαιρία και η δυνατότητα, επειδή η αξία του αντιπάλου είναι υψηλή, να έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα χρήσιμα που θα μας βοηθήσουν στην επόμενη μέρα.